συναγωνιστές, συναγωνίστριες, Γενική Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στη Μαναματίνα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, δίνουμε μια μεγάλη μάχη ενάντια στο αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν φτιάξει όλες οι κυβερνήσεις, ενάντια στην εργοδοσία και στην κρατική τρομοκρατία. Τα ΜΑΤ ήταν σε καθημερινή βάση σε καταστάσεις της επιχείρησης, λειτουργώντας ως ιδιωτική security. Αλλά και με τη δικαιοσύνη που δεν ξέρουμε γιατί, αν και να σας πω την αλήθεια, γνωρίζουμε γιατί, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε, ακόμα δεν έχει βγάλει τις αποφάσεις που έχουν εκδικαστεί στις υποθέσεις και το κυριότερο δεν έχει επιδικάσει ακόμα την πρόσληψη του παράνομου απεργοσπαστικού μηχανισμού εν μέσω απεργίας, ακυρώνοντας δηλαδή στην πράξη την ίδια την απεργία. Σε αυτό το πόλεμο, σταθεροί συμμαχοί μας είστε όλοι εσείς που συμβάλλατε με την παρουσία σας και συμμετέχοντας στη μεγάλη αλληλεγγύη, στο μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας. Και βέβαια στους εκλεγμένους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, του ΚΚΕ, του Γιάννη του Δενή και του Στοκτήδη του Λεωνίδα, όπου έδιναν τη μάχη μαζί μας, πότε στις πίνες του εργοστασίου, πότε στη Βουλή με ανεπάλληλες επίκαιρες επερωτήσεις, αλλά και στα δικαστήρια με παραστάσεις στα όργανα των δικαστών, στον πρόεδρο πρωτοδικών και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να εκδικαστούν οι υποθέσεις μας ακόμα γρηγορότερα, γιατί κοντεύουμε τον ένα χρόνο και δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα οι υποθέσεις, και φυσικά για την απελευθέρωση των συλληφθέντων απεργών, οι οποίοι κατά παράδοξο τρόπο ενεργοποιήθηκε ο νόμος 330, ο περιβόητος νόμος 330, και με κατηγορίες του 330 έγιναν όλες οι συλλήψεις των απεργών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους εσάς από τα βάθη της καρδιάς μας για την τεράστια δύναμη που μας δίνετε. Φυσικά, να μην ξεχάσω ότι Δευτέρα 12 του Ιούνιου, 8 η ώρα το πρωί, έχουμε μεγάλη συγκέντρωση και σας περιμένουμε όλους στα δικαστήρια της πόλης μας να βροντοφωνάξουμε «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη». Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι και στις 25 Ιούνιου στηρίζω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να έχει η φωνή μου αστυνάδη. Να πάει η ψήφος μου σε σίγουρα χέρια, σε αυτούς που υπερασπίζονται τα δίκαια της τάξης μας ατανάντευτα, υπερασπίζονται μέσα και έξω από τη Βουλή, γιατί ξέρω ότι η μόνη ισχυρή αντιπολίτευση που είναι αυτή που ασκεί το ΚΚΕ ως γνήσιος και πραγματικός εκφραστής των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Καλή δύναμη, καλό αγώνα.